Επειδή τα δικά μας μέτρα έχουν ενταχθεί στο μεσοπρόθεσμο, είναι ήδη κοστολογημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί όπως ξέρετε, στο μεσοπρόθεσμο δεν μπορούμε να κάνουμε κολπάκια. Το πρόγραμμα σταθερότητας δεν περιλαμβάνει μια σειρά από πράγματα. Δεν περιλαμβάνει τις καινούργιες πολιτικές. Δηλαδή, όλες τις πολιτικές, το αφορολόγητο, αυτά τα τρία που είναι μεν ως δημοσιονομικός χώρος, δεν περιλαμβάνονται. Περιλαμβάνονται ως δημοσιονομικός χώρος, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο μακροοικονομικό σενάριο. Ισχύει ότι λέτε έξω ότι θα δώσετε αυξήσεις 13% μέσα, ενώ μέσα λέτε ότι θα δώσετε αυξήσεις 25%. Ότι αυτό που λέμε είναι το no policy change σενάριο. Αυτό που θα υπήρχε αν δεν καταμέναμε τις εκλογές και δεν κερδίζαμε τις εκλογές. Δεν περιλαμβάνει την επόμενη. Δεν περιλαμβάνει τις πρακτικές εισφορές που έχουμε δεσμευτεί και που έχουν άμεση επίπτωση. Δεν περιλαμβάνει την αύξηση του κατώτερου μισθού, η οποία είναι δέσμευσή μας, 950. Η οποία επιδρά πολύ σημαντικά στο μεσομεσολογικό κόστος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το μακροοικονομικό σενάριο το βασικό και όχι το αυτό που έχουμε υποσχεθεί ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Σκυλακάκης είναι γνωστό ότι έχει τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου και τα λέει λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα. Έχει γίνει χαμός από το πρωί και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που είχαν εδώ και εβδομάδες προειδοποιήσει ότι ρε παιδιά, άλλα γράφετε σε αυτό που έχετε στείλει στην Κομισιόν και άλλα στο προεκλογικό σας πρόγραμμα. Έχουν βγει και έχουν επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία για κοστολόγητο πρόγραμμα και για διαφορετική ατζέντα σε σχέση με αυτή που πραγματικά μιλάει προεκλογικά, όπως για το τι θα γίνει με την υγεία, για παράδειγμα, και όσο είχε πει ο κύριος Πνευματικός με τη διαλογία ασθενών. Ο κύριος Σκυλακάκης πριν από λίγο έχει κάνει μια, όχι απλά ανάρτηση σε Ντόνι, είναι πολυσέλιδη η ανάρτηση στο Facebook. Δεν μπορούμε όλοι να την αναπαράξουμε. Πάντως κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για fake news. Το ΠΑΣΟΚ τα ίδια λέει. Επίσης όμως δεν απαντάει σε αυτό. Κώστας Πουλακίδας, Σπύρος Ουλμελίδης, πέρα από εγώ που παρλάρω εδώ και τι ώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι. Να συνεχίσουμε κατευθείαν. Το επίδικο, αυτό, εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί ακριβώς. Το επίδικο είναι ότι ο κύριος Σκυλακάκης ρωτήθηκε, αληθεύει ότι λέτε 13 στην Κομισιόν στο μεσοπρόθεσμο και 23% αύξηση του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Συγγνώμη, το έχεις απόλυτο δίκιο να το λέμε σωστά. Γιατί δεν έχει παίξει κιόλας το θέμα καθόλου. Δεν είναι ότι το κουβεντιάζουμε από το πρωί, είναι ότι κάποια κατάλληλα δεν το έχουν παίξει καθόλου. Ναι, να το πούμε όσο γίνεται πιο απλά στον κόσμο. Απλά. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας γράφει 25%, συγγνώμη, αύξηση του μέσου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή στους εμάς, στους πολλούς, σε όλο τον κόσμο, πέρα από αυτόν που δουλεύει και δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι απλά στον κατώτατο μισθό. Όμως το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που έχει καταθέσει ως κυβέρνηση απελθούσα στην Κομισιόν για τα επόμενα χρόνια αναφέρει 13% αύξηση. Εδώ και εβδομάδες της λέει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται, ισχύει το ένα ή ισχύει το άλλο. Και σήμερα ο κύριος Σκυλακάκης, χτες για την ακρίβεια, στα παραπολιτικά FM, στο ραδιόφωνο, ρωτήθηκε γι' αυτό και εκεί που έλεγε ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά που λέμε στο πρόγραμμά μας, δεν υπάρχουν όντως όλα σε αυτό που έχουμε στείλει στην Κομισιόν στο μεσοπρόθεσμο, τελικά ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τις αυξήσεις των ιδιωτικών υπαλλήλων και είπε όντως είναι διαφορετικά αυτά που προβλέπονται στο μεσοπρόθεσμο. Αν και δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, ίσα ίσα έχει δημοσιονομικό όφελος, γιατί αυξάνονται και οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και η κατανάλωση, οπότε μέσω της έμεσης φορολόγησης έχει δημοσιονομικό όφελος. Αυτό είναι που έχει συμβεί. Πριν από λίγο, όπως είπαμε, υπήρξε μια πολύ μεγάλη ανάρτηση που κατηγορεί για fake news τον ΣΥΡΙΖΑ, με τεκμηρίωση αναλυτική, χωρίς όμως τελικά να πιστεύουμε με τα οικονομικά που ξέρουμε ότι έχει κάνει λάθος δήλωση το μεσημέρι, απλά για λόγους επικοινωνιακούς κατά κάποιο τρόπο κατηγορεί τους άλλους που δεν κατάλαβαν καλά. Να συνδεθούμε όμως και με τον Γιάννη τον Αγουρίδη να μας τα εξηγήσει καλύτερα. Γιάννη, δεν έχεις παράπονο σήμερα, σε βγάλαμε πρώτο και καλύτερο. Έχουμε εξηγήσει εμείς το θέμα με τους μισθούς. Προχώρα το παρακάτω εσύ. Υπάρχει ένα συνολικό ζήτημα σε σχέση με τους μισθούς. Πρώτα απ' όλα, καμία κυβέρνηση με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να υποσχεθεί αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα
διότι δεν υπάρχει κυβερνητική απόφαση η οποία να προκαλεί κάτι τέτοιο. Άρα ούτως ή άλλως είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Τώρα σε αυτό ακριβώς που λες, να κτίζουμε τη συζήτηση σιγά σιγά, δεν προβλέπει τίποτα το πρόγραμμα της κυβέρνησης, ούτε για το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων που καλύπτει ελάχιστους ανθρώπους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Δεν προβλέπει τίποτα για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και δεν προβλέπει και τίποτα για επαναφορά των παγωμένων τριετιών, παρά μόνο όταν πληρωθεί η μνημονιακή, μεταμνημονιακή πια υποχρέωση να ξεπαγώσουν αφού πέσει κάτω από 10% η ανεργία. Προς επίλωση του επιχειρηματός σου, το είπα αυτό, είναι, προχωράς. Το κρίσιμο είναι η ανεργία, η οποία αναμένεται να πέσει κάτω από 10% το 2026, άρα οι τριετίες να ξεπαγώσουν το 2027. Και μετά. Δεν είναι ένα πρώτο ζήτημα. Και όντως δεν περιλαμβάνεται μέσα στο πρόγραμμα. Γενικώς δεν περιλαμβάνονται τα περισσότερα μέτρα. Άρα τα οποία... Άρα τι περιλαμβάνεται, Γιάννη, και το ρωτάμε για το γιατί κάνουν αυτό τον υπολογισμό. Γιατί κάνουν ένα υπολογισμό προς την Κομισιόν και τους λένε ότι ξέρετε, οι μισθοί στην Ελλάδα θα κινηθούν κάπου εκεί και η αύξηση των μισθών κάπου εκεί θα πάει. Αυτό δεν είναι το νόημα. Δημοσιονομικά δεν είναι το κρίσιμο αυτό. Διότι όχι, αυτό αλλά το γιατί το κάνουν όμως, γιατί το γράφουν μέσα. Διότι θεωρούν ότι θα είναι κάτι το οποίο θα υπάρξει ως πλαίσιο το οποίο θα για τις επενδύσεις, για τις επενδύσεις, για το ποια θα είναι το κόστος εδώ, αλλά μέσα λένε άλλα, έξω λένε άλλα. Το συγκεκριμένο κείμενο είναι ένα κείμενο εκτιμήσεων. Ακριβώς. Το οποίο έδωσε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση στις 29 Απριλίου, το έστειλε προς τις Βρυξέλλες, χωρίς να συμπεριλάβει μέσα το πρόγραμμα το δικό της το οποίο προανήγγειλε προεκλογικά. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αντίφαση. Διότι είναι εφόσον το κατέθετε... Εμένα μου φαίνεται πολύ συλλογικό. Αντίφαση. Γιατί? Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης. Ότι εμείς στείλαμε το πρόγραμμα έξω και είναι κοστολογημένο από την Ευρώπη, άρα μην το κοστολογούμε στην Ελλάδα. Όχι, αυτό είναι ψευδές. Δεν είναι κοστολογημένο. Υπό την έννοια ότι αυτό το κείμενο το οποίο έστειλαν προς τις Βρυξέλλες δεν εμπεριέχει μια σειρά από μέτρα, όπως για παράδειγμα τη μείωση των τεκμηρίων κατά 30%. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά ως μέτρο. Άρα, ωραία, για να το καταλάβω τώρα. Άρα αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης, που έλεγε στην ΕΡΤ στις 3 Ιουνίου, ότι το πρόγραμμά μας δεν χρειάζεται να κοστολογηθεί γιατί το έχουμε στείλει στο εξωτερικό, στις Βρυξέλλες, και είναι κοστολογημένο με τη μορφή του προγράμματος σταθερότητας, δεν ισχύει. Ακριβώς δεν ισχύει. Ευχαριστώ. Διότι είναι κοστολογημένο ένα μέρος του, εν πάση περιπτώσει. Ένα άλλο μέρος του δεν είναι κοστολογημένο. Και υπάρχει μια γενική αναφορά. Την αναφέρει και ο κύριος Κυλακάκης στην απάντησή του, ότι προβλέπεται ένας επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για επιπλέον προεκλογικές εξαγγελίες. Ναι, 2,9, 0,1% του ΕΠΤ 24, δεν έχει τώρα σημασία αυτό, ένας χώρος ο οποίος θα περιλαμβάνει τα μέτρα. Άρα δεν είναι όλο κοστολογημένο. Δεν υπάρχει ούτε κάποια κοστολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι οξύμορο το ότι η Νέα Δημοκρατία σε λίγες μέρες θα πήγαινε σε εκλογές. Όπως όλη η χώρα δηλαδή, και δεν φρόντισε να συμπεριλάβει τα μέτρα τα οποία προανήγγειλε στο κείμενο αυτό. Διότι, ξαναλέω, 29 Απριλίου κατατέθηκε, 25 Μαΐου είχαμε εκλογές. Άρα ήταν λογικό, εφόσον ήταν κυβέρνηση, να συμπεριλάβει όλα τα μέτρα αυτά ένα προς ένα κοστολογημένα. Λέει ο κύριος Κυλακάκης ότι εμείς έχουμε έναν χώρο γενικό και εκεί χωρούν όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει προεκλογικά. Όμως το ερώτημα παραμένει γιατί δεν το έβαλε στο κείμενο αυτό. Αλλά τα ανακοίνωσαν, να τελειώσω αυτό, στις 8 Μαΐου όταν ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας χωρίς να τα έχει στείλει στη Βρυξέλλε. Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Άρα είναι εύλογο το να λέει κανείς ότι είναι ακοστολόγητο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ή τέλος πάντων ότι η κοστολόγησή του δεν πιστοποιείται από κάποιον επίσημο φορέα. Είναι μερική. Υπάρχει ένα ποσοστό. Μερική. 3 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με την εκτίμηση της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν τα έχει στείλει για κοστολόγηση. Εν πάση περιπτώσει, επειδή τα προγράμματα των κομμάτων πρέπει να ελέγχονται. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι είναι κοστολογημένο. Πρέπει να ελέγχονται και πέρα από αυτά που έχουν στείλει στην Κομισιόν, γιατί έχουν πιαστεί εδώ οι Δημοκράτες να μην τα έχουν στείλει όλα. Υπάρχει όμως ένα θέμα με αυτό που λέει Γιάννη ο Σπύρος. Ότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι δημοσιονομικό μέτρο η αύξηση των μισθών στην ιδιωτικό τομέα. Κάνει καλό στο δημόσιο, δεν κάνει κακό, να το πούμε με απλά λόγια στον κόσμο. Έχει περισσότερα έσοδα και όχι περισσότερα έξοδα. Αναλόγως, το ότι δεν
περιλαμβάνει, αρχίζει να δημιουργεί προβληματισμό και αμφιβολίες για κρυφή ατζέντα. Γιατί δεν έχει νόημα αλλιώς να υπάρχει άλλο νούμερο σε αυτό το κομμάτι στο μεσοπρόθεσμο και άλλο στο πρόγραμμα το προεκλογικό. Υπόσχονται μέσα, όπως το είπε η Γιάννη, φύκια για μεταοξυστές κορδέλες. Υπόσχονται άλλα πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά ούτε ως εκτίμηση, ούτε ως υπόσχεση προς τα έξω, ως τίποτα. Μέσα όμως στον κόσμο λένε ό,τι να είναι. Ναι, ούτως ή άλλως το να υποσχεθείς, εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον τα χρόνια που είμαι δημοσιογράφος, να υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να έχει εξαγγείλει συγκεκριμένη αύξηση στον μισθό του ιδιωτικού τομέα. Διότι δεν μπορεί να συμβεί. Δηλαδή είναι τόσο απλό. Δεν μπορεί να το καθορίσει, εννοείται το δημόσιο. Με κανέναν τρόπο. Δεν υπάρχει υπουργική απόφαση. Το υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν. Άρα είναι εξ αρχής προβληματικό και κοροϊδία προς τους πολίτες. Ιδίως όταν παγώνει το σύστημα μέσα από αυτό που λέγαμε πριν. Το σύστημα μέσα από το οποίο πιέζει τους εργοδότες να αυξήσουν τους μισθούς. Δηλαδή τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις συλλογικές συμβάσεις και τις τριετίες. Ο στόχος του κυρίου Μητσοτάκη, όπως τον αντιλαμβάνομαι εγώ, ήταν να υπάρχει ένα νούμερο και να παίζει το 1500 προς την κοινωνία, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιάννη, επειδή σε βγάλαμε τώρα, δώσ' μας και την εικόνα για τα άλλα θέματα. Είχαμε 2-3 κακές ειδήσεις σήμερα από τα οικονομικά. Το πρώτο είναι ότι είμαστε προτελευταία σε κατακεφαλήν ΑΕΠ και πολύ κατά το μέσο ευρωπαϊκό όρο στην κατανάλωση του 22. Και στα δύο πολύ σωστά είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Είναι σημερινά στοιχεία της Eurostat. Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση απέχουμε 78%. Απέχουμε, με συγχωρείτε, 32% από τον μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Και αυτό δείχνει ότι οι πολίτες δεν μπορούν να ξοδέψουν χρήματα. Και σε ό,τι αφορά το κατακεφαλήν ΑΕΠ, και εκεί είμαστε ουραγοί, διότι απέχουμε και πάλι από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 32% και πάλι, να είναι από πάνω μας η Βουλγαρία 41%. Και εμείς ισοβαθμούμε με την Σλοβακία. Είμαστε οι τρεις τελευταίοι. Είμαστε στον πάτο αυτής της κατάταξης. Και επίσης αυτό δείχνει, επειδή είναι εκφρασμένο σε όρους αγοραστικής δύναμης, ότι τα πραγματικά εισοδήματα των πολιτών στην Ελλάδα μειώνονται συνεχώς εξαιτίας του πολύ μεγάλου πληθωρισμού και εξαιτίας ότι δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα ανίσχυσης. Μάλιστα. Να σας πω ότι αυτά τα στοιχεία αφορούν το σύνολο του 2022. Μάλιστα. Τώρα, ο σύνδεσμος τώρα επιχειρήσεων και λιανικών πωλήσεων Ελλάδος είπε ότι οι φετινές δαπάνες για διακοπές των Ελλήνων θα είναι 15% μειωμένοι. Το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, σημαίνει ότι δεν μπορούμε... Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα το να χαλάμε τα λεφτά μας στα βασικά. Ενίκιο, λογαριασμοί, φαγητό, σούπερ μάρκετ. Και όταν φτάνει η ώρα να δούμε τι έχει μείνει για διακοπές, συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουν μείνει λεφτά. Υπάρχει όμως κακή είδηση, κακό νέο και για την πορεία της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, έτσι δεν είναι? Το υποτίθεται το κομμάτι που θεωρεί η κυβέρνηση ότι κάνει ό,τι μπορεί και βελτιώνει τα πράγματα πάρα πολύ. Ναι. Να προσθέσω στο πρώτο που είπες, ότι επίσης ο σύνδεσμος λέει ότι ένας στους δύο Έλληνες πολίτες δεν θα πάνε διακοπές. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έχουμε επίσης στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα από τον WCC, που είναι διεθνής οργανισμός, ο οποίος δείχνει ότι η Ελλάδα από το 21 στο 22 έχασε δύο θέσεις σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητά της. Και από το 20 στο 21 έχασε μία θέση. Το λέω αυτό διότι είναι μια κατάταξη η οποία γίνεται με διεθνή εργαλεία αξιολόγησης. Και επίσης έχουμε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη πολλές φορές να μιλάει για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή από το 19 στο 22 έχουμε χάσει τρεις θέσεις. Ακριβώς. Υπάρχει μια εκτίμηση του πώς ερμηνεύεται αυτό? Για ποιο λόγο υπάρχει η πτώση της ανταγωνιστικότητας? Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Κάτι το οποίο αποτυπώνει το τι συμβαίνει είναι και το τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Σωστά. Το οποίο έχουμε καταδείξει να το λέμε μονότονα. Δηλαδή δεν παράγουμε τόσο όσο θα έπρεπε προϊόντα. Και ένα τελευταίο, καταναλώνουμε Γιάννη, περισσότερα από όσα παράγουμε. Να το κρατήσουμε ως αστερίσκο για συζήτηση άλλη φορά. Χτες βγήκαν αποτελέσματα για το θέμα της τουριστικής κίνησης. Έχουμε και στελέχη όπως ο κύριος Δέντιας, αν δεν κάνω λάθος, να λέει ότι δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα τελικά.
συγκεκριμένα το πρόβλημα φαίνεται να περιορίζεται, να προσδιορίζεται μάλλον, στους προορισμούς που είναι πάρα πολύ μαζικοί, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος. Φαίνεται ότι εκεί και το έχουμε παραξηλώσει με τις τιμές και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το πρόβλημα του υπερβολικού κόσμου, του υπερτουρισμού, της πλήρωσης των νησιών σε υποδομές και σε κόσμο. Πια δεν έχει καταλαβαίνουν και οι ξένοι αυτό που ξέρουμε και εμείς. Ότι καλό είναι να πας μια μέρα να δεις τη Σαντορίνη, είναι ένα μοναδικό φαινόμενο παγκοσμίως, αλλά το να πας να κάτσεις εκεί να κάνεις διακοπές να ράξεις δεν έχει νόημα, γιατί δεν πρόκειται να περάσεις καλά ως τέτοιος τουρίστας που θέλει να χαλαρώσει. Έρχονται όντως αρνητικά μηνύματα σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, κυρίως για την καλοκαιρινή περίοδο. Τα νησιά τα οποία εμφανίζεται να έχουν κάποιο ζήτημα είναι κατά κύριο λόγο αυτά τα οποία λες, η Σαντορίνη και η Μύκονος, αλλά και από την Κρήτη υπάρχουν κάποια μηνύματα για το ότι τα πράγματα δεν πάνε με τον τρόπο τον οποίο είχαν προϋπολογίσει. Το λέω αυτό διότι τα στοιχεία για το πρώτο τετράμινο στις πράξεις του τουρισμού είναι καλύτερα. Θα δούμε πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα τιμών ούτως ή άλλως. Πολλοί υποστήριζαν ότι φέτος η χρονιά από την κυβέρνηση την προηγούμενη ότι θα είναι χρονιά ρεκόρ και θα φτάσουμε τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Πέρα από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, και τα μηνύματα είναι ότι οι Έλληνες με τις τιμές που υπάρχουν δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Καλά, αυτό το ξέρουμε. Ένα στους δύο, όπως λέει και η έρευνα του Σέλπε. Όχι, πέρα από αυτό που λέτε για τα λεφτά, για να προχωρήσουμε. Δεν μπορούν να πλησιάσουν τις τιμές και σε άλλα κυκλαδίτικα νησιά. Ναι. Δεν μπορούν να πάνε να κάτσουν να φάνε. Δεν μπορεί να πάει μια οικογένεια πέρα από τα λεφτά που έχει, δεν μπορούν να κάτσουν να φάνε. Είναι και τακτοπλοϊκά και όλα μαζί. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε τις επόμενες μέρες. Πάμε να δούμε. Να σημειώσω ναι. Απλώς αυτό το οποίο. Το θέμα του τουρισμού το επισήμανε ποιο, το κατάλαβε πρώτος από τον πολιτικό κόσμο, ο υπουργός εξωτερικών, ο πρώην υπουργός εξωτερικών, ο κ. Βένδιας. Ο οποίος είπε σήμερα στο Sky, το λέοντας εντός εισαγωγικών, δεν πάει καλά η σεζόν στον τουρισμό. Όχι, δεν πάει καλά. Ή να το θέσω αλλιώς. Είχαμε βάλει τον πύχη στον ουρανό. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτό ακούγεται και διαφορετικά, άμα το δούμε πολιτικά. Όπως επίσης και η αναφορά που έκανε στην ακρίβεια, ακούγεται διαφορετικά. Η ακρίβεια στα τρόφιμα δεν αντέχεται. Να είμαστε ειλικρινείς. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Υπάρχει υστερή αντιπολίτευση σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, αρχίζει να την κάνει πλέον εσωτερικά η Νέα Δημοκρατία. Έχει δυνατότητα.